μας γνωστοποιήθηκε έγγραφο από την αεροπορική εταιρεία Αιτζέα ότι αρχής γενομένης από τις 14 του Απρίλη κόβεται η πρωινή πτήση 270 και 271 από και προς Χίο. Παράλληλα, από ό,τι μας γνωστοποίησαν και συνάδελφοι από γειτονικούς νομούς, ανάλογες περικοπές έχουν γίνει και για τις πτήσεις της Αιτζέα από Λίμνο προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη και για τις πτήσεις της Ολυμπιακής αεροπορίας από Μυτιλίνη για Αθήνα αλλά και Σάμου. Διαφαίνεται εκ των πραγμάτων ότι η ανακοίνωση της συνένωσης των δύο εταιριών ξεκινάει άμεσα τώρα με την μείωση δρομολογίων, πράγμα το οποίο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα νησιά μας. Μας κάνει εντύπωση γιατί ενώ οι γραμμές αυτές είναι σε καλή εμπορική κατάσταση, μπορώ να πω ότι υπερκαλύπτονται πάνω από 80% τόσο της Χίου όσο και της Μυτιλίνης, γιατί κόπτονται, γιατί κόβονται και γιατί συμπυκνώνονται. Είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποφασίσαμε και οι τρεις νομοί να διαμαρτυρηθούμε. Και ενώ παράλληλα συνεδρίασε εχθές το βράδυ η επιγόντωση νομαρχιακή επιτροπή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για να αποφασίσει να ορίσει δικηγόρο ο οποίος θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και να προσβληθεί αν είναι δυνατό στην Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος και αν δεν δικαιωθούμε θα προχωρήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πιστεύουμε ότι αυτή η συνένωση θα δημιουργήσει ολιγοπωλιακές καταστάσεις, θα φτάσουμε σε σημείο με τις τιμές που θα ακολουθήσουν αργότερα να μην μπορούμε να πάμε στην Αθήνα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε και τη βοήθεια όλων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προσπάθεια που καταβάλουμε να έρχομαι σε επαφή με τις εταιρείες στην Αθήνα για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση και να διευθετεί το θέμα.